Καταθέτω 11 νομίζω είναι. 11. Νομοτεχνικές. Ναι. Και κάποιες που διευκρινίζουν τα προβλήματα που είχαν τεθεί και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επιτρέψτε μου ότι καλά η πρώτη είναι ο τίτλος, αν έχει σημασία θα σταθώ στις 4-5 που είναι οι βασικές. Να ξεκινήσω από την πρώτη και βασική. Στο άρθρο 14 του σχεδίου νόμου, παράγραφος 2 του άρθρου 9, μετά τη φράση πρόταση καθάρισης προστίθεται τη φράση και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Ενισχύει προφανώς το αυτονόητο με καλύτερο τρόπο. Δεύτερον, διευκρινίζεται πιο το περισυνεργάσιμο οφειλέτη στην περίπτωση ΔΕΛΤΑ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου. Αναδιατυπώνεται ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών όπου αυτός εφαρμόζεται. Αναφερόμενη στο ότι και υπενθυμίζω ότι τώρα αρχίζει η εφαρμογή του, άρα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Και ξεκινάει ουσιαστικά ο χρόνος μηδέν είναι τώρα, περίπου το Γενάρη. Όπου αυτός εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει αναδρομική όμως τέτοια υπόσταση, δεν υπήρχε πριν ο κώδικας. Στην τροποποιούν με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου, παράγραφος 2 του άρθρου 9 του 3869 του 10, διαγράφεται η φράση σε αυτή την περίπτωση το σχέδιο ρύθμιση δεν θα πρέπει να παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Ναι, θα μοιραστούν. Θα πάμε στην επόμενη σημαντική παράγραφο. Λοιπόν, διαγράφεται όλο το κομμάτι που αφορά τους εκτιμητές και τον ειδικό εμπειρογνώμονα και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 14, παράγραφος 2 του άρθρου 9, διαγράφεται όλη η εκτίμηση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή του ακινήτου σε περίπτωση αναγκαστική γίνεται από ειδικό εμπειρογνώμονα εντός 30 ημερών, φεύγει όλη αυτή η παράγραφος και αντικαθίσταται με πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015, ορίζονται οι κατευθύνσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη. Αυτό αναδιατυπώνεται ως εξής. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα εκδοθεί εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών. Ουσιαστικά η διαδικασία μεταφέρεται με ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να διευκολύνει όλη τη διαδικασία που θα κάνει ο δικαστής κατά την πράξη ορισμού της τιμής αυτής καθώς και των κανόνων οι οποίες θα διέπουν την αποτίμηση ακριβώς αυτών των δυνατοτήτων. Τώρα στο επόμενο θέμα που αφορά τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο νόμο γίνεται σαφέστερο το Α, το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Το σημείο Δ προστίθεται, είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του κώδικα δεοντολογίας όπου αυτός εφαρμόζεται, που υπάρχει στο προηγούμενο άρθρο. Βρίσκεται και προστίθεται, το βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου. Προστίθεται ακόμα σε αυτή την παράγραφο, δεν τη διαβάζω όλη,
Η συνεισφορά του ελληνικού δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 3 έτη και καταβάλλεται στους προστοτές υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Θυμάστε ότι αναφερόμαστε ότι θα πληρώνει ένα ποσοστό μικρό, 5-10% του εισοδήματός του οφειλέτης, το κράτος θα πληρώνει όλο το υπόλοιπο υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Αυτή είναι η επιπρόσθετη τροπολογία. Υπάρχει μία μικρή τροποποίηση στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, παράγραφος 2 του άρθρου 9, στην τρίτη παράγραφο μετά τη φράση «από το ελληνικό δημόσιο στους πιστωτές», εκεί που καλύπτει, προστίθεται η φράση «για το 2016». Το 2016 είναι ένα μεταβατικό έτος που υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που θα γίνει αυτή η πληρωμή σε σχέση με το 17 και το 18, και γι' αυτό θέλει μια διευκρίνηση ότι αυτό το 2016 είναι ξεχωριστό έτος από το 17 και 18 στον αφορικά με τον τρόπο προσδιορισμού. Και το τελευταίο, το 11ο, αφορά τη μεταβατικότητα και τις μεταβατικές διατάξεις, διατυπώθηκε από πάρα πολλούς ομιλητές. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1η-1η του 16 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως 31-12 του 15. Θα κατατεθούν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Υπουργέ, για να μοιραστούν στο σώμα. Το λόγο έχει...